Και πάμε τώρα να δούμε πώς δίνεται μία μαμά όταν κάνει το πάρτι στη Νέα Υόρκη. Πλάκα, δεν ξέρω που πηγαίνει, αλλά επειδή συνήθως πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και επειδή ήρθε από τη Νέα Υόρκη, λέω μήπως σε Παπανίκου είναι πάλι εκεί. Για να δούμε. I need a one dance, got a in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. Τι γίνεται, Σέβη μου, πώς είσαι? Γεια σου, Κατερίνα. Πού βρίσκεσαι, αλήθεια? Λοιπόν, θα σου εξηγήσω κάτι. Καταρχήν, αν ήταν να εξαφανιστώ από ένα επεισόδιο, θα ήταν αυτό της μαμάς. Γιατί ναι, με κατηγορήσανε κάποιες κοπέλες στον καλά ότι εξαφανίζομαι από τα επεισόδια. Ναι. Τι εννοείς εξαφανίζεσαι? Έχεις χάσει επεισόδια? Αχ, πραγματικά δεν ξέρω τι μου λες, συγγνώμη. Είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία την ημέρα που δεν ήρθα μάλλον σε ένα επεισόδιο, γιατί δεν ήμουν καλά. Ναι, το θυμάμαι ότι δεν ήρθες. Αυτό όμως... Το επεισόδιο πριν τον καλά ήταν αυτό. Ναι, αυτό όμως backstage δεν ήταν κάπως έτσι η ιστορία. Ήταν τα κορίτσια παρεξηγηθήκανε που έλειψα. Έγινε leak ένα story μου που είχα βάλει το προηγούμενο βράδυ που διασκέδαζα σε ένα κλαμπ της Αθήνας. Με κατηγορήσαν ότι δεν τους σέβομαι, ότι απλά ξύπνησα και δεν ήθελα να έρθω στο επεισόδιο. Και κάτι πολύ και πραγματικά όλο αυτό με λύπησε, γιατί μόνη κοπέλα που πραγματικά ήρθε και μ' αγκάλιασε ήταν η Ιωάννα. Όλες οι υπόλοιπες κοπέλες μου δείξανε μια ψυχρότητα και μια διαφορία. Χωρίς να σε έχουν κατηγορήσει όλα τα κορίτσια και για κάτι. Αυτό που σημαίνει είναι τραγικό. Και χωρίς να σε βάλαμε στην άκρη κάτι τέτοιο και δείχνει μια εικόνα... Για όλες. Με βάλατε, γιατί εγώ όταν μπήκα... Όταν λες με βάλατε, ποιοι? Ναι, όταν λοιπόν ήρθα στο επόμενο επεισόδιο, από το επεισόδιο που έλειψα, μπήκα μέσα backstage, καμία κοπέλα, δεν ήρθε. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό καθόλου. Καταρχάς, η αγκαλιά που λες, στην αγκαλιά που λες, σε είχα αγκαλιά. Εγώ δεν σπίρα αγκαλιά, οκ. Και λέει η Ιωάννα, δεν να αγκαλιά. Έρθω και εγώ. Αυτό έγινε στο τέλος του επεισοδίου. Ναι, οκ. Okay. Συγγνώμη που ασχολήθηκα με το δικό μου look πρώτα. Okay. Εγώ... Ήρθα μετά να δω τι έγινε και σε φώναξα ντόμπρα και σου είπα τι συμβαίνει. Λοιπόν, εγώ όταν μπήκα backstage ήταν όλες οι κοπέλες και ετοιμαζόντουσαν και πιο πολλές απλά καθόντουσαν και περιμένανε. Κατάλαβες. Καμία λοιπόν δεν ήρθε ούτε να μου μιλήσει. Σου λέω όλα καλά και κάνεις, ήμουν λίγο αδιάθετη, μου λες. Και με κοιτούσαν πραγματικά. Και με κοιτούσαν με μισό μάτι. Και με κοιτούσατε και με μισό μάτι. Λες και έκανα κάτι δεν λάθος. Δεν σε κοιτούσα με μισό μάτι. Συγγνώμη που αρρώστησα. Δεν ήξερα, δεν ήξερα. Συγγνώμη που αρρώστησα. Ήρθατε να με ρωτήσετε τελικά τι έπαθα. Απλά είδατε ένα story. Δεν σε ρωτήσαμε και την απάντησή σου εγώ. Είδατε ένα story. Θυμάμαι και την απάντησή σου. Είδατε ένα story στο Instagram. Εγώ δεν είδα κάτι. Σήμερα σε έκανα follow στο Instagram βασικά. Το είπαν οι υπόλοιπες κοπέλες. Και σε ρώτησα backstage τι έγινε, μου είπες τι έγινε. Τι έγινε. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μου είπες τι έγινε. Δεν θέλω να πω που ήσουν και τι έκανες, αλλά απλά να σου θυμίσω ότι μου το είπες. Και μετά το επεισόδιο, μετά τον καλά, που γίνανε γενικό συμφιλιώσεις, αγκαλιές κτλ. Σε πήρα αγκαλιά, κατάλαβα, έδειξα κατανόηση. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα... Δεν μπορείς λοιπόν να με κατηγορήσεις για κατηγορώ, κάτι, γιατί... εκτός εάν στο σοου, αντί για στυλ, θες να φέρεις δράμα. Αποφάσισε. Και τα δύο πρέπει να φέρεις, Εύη μου. Έμοιασα σε σένα, όχι λοιπόν. Μόνο δράμα, πρέπει να φέρεις και στυλ. Γιατί μέχρι στιγμής μόνο δράμα βλέπω να φέρνεις. Και κατηγορείς ανθρώπους άδικα. Άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν σε αγκάλιασε η Μαρία με το που μπήκες. Δεν με αγκάλιασε καμία, αλλά εν πάση περιπτώσει η Μαρία. Πότε με έχεις αγκαλιάσει εμένα, αγκαλιαζόμαστε, πότε βρισκόμαστε δηλαδή. Δεν έχεις λείψει από κάποιο επεισόδιο και να έρθεις και να ασχοληθείς. Εγώ θα σε ρώταγα, μα θα μπαίνεις. Με το που μπήκες μέσα, σου λέω όλα καλά, ήσουν άρρωστη. Κάνεις... είμαι λίγο αδιάθετη. Σου λέω όλα καλά. Εντάξει, θα σου πω μετά. Και επίσης. Τι άλλο κάνω, σου πες μου τα πάντα. Πραγματικά. Επίσης πήρα. Μαρία, από... μέρα επίσης πήρα. Εσύ δεν με κατηγόρησες. Πήρα από... στον καλά και είπες ότι οι κοπέλες εξαφανίζονται. Όχι.
Το είπε. Δεν το είπε. Μην παραποιεί τα λόγια μου. Δεν παραποιώ. Να παραποιεί τα στο λόγια μου. Επεισόδιο, να αυτό δεις. Που. Θα δει. Βάλ το κι εσύ. Γύρισε και είπε. Αυτό που είπα στον καλά είναι ότι εμεί εδώ θυσιάζουμε πράγματα για να είμαστε εδώ και θέλω να βεβαιωθώ ότι όλες οι κοπέλες είμαστε, έχουμε το ίδιο mindset. Την προηγούμενη νύχτα, στο προηγούμενο επεισόδιο βασικά, σε είδαμε επειδή είχες βγει τελευταία, τσατίστηκες πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, γιατί ήταν εντελώς ήσουν ήταν απότομη άδικο. Με όλες μας. Δηλαδή, όποιες ήρθαμε λίγο να δούμε τι έχεις, ήσουν σε φάση άσε με και... Εντάξει, νομίζω ήταν λίγο λογικό στο επόμενο επεισόδιο που ήρθες και που δεν ήρθες και μετά να το συνδέσαμε κάπως έτσι. Δεν της άρεσε η θέση βαθμολογικά, γι' αυτό δεν ήρθες στο επόμενο επεισόδιο. Ακριβώς αυτό, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι τα κορίτσια αυτό καταλάβανε για μένα και προσπαθούν να εξηγήσω ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος. Πραγματικά είχα μία διαθεσία. Δεν μπορούσα να συγκρότησω τον εαυτό μου και να έρθω. Τα κορίτσια όμως θεωρώ ότι πιστεύουν, γι' αυτό και είχαν μία ψυχρή αντιμετώπιση προς εμένα. Νομίζαν ότι επειδή είχα τσαντιστεί λόγω της βαθμολογίας, της τελευταίας βαθμολογίας, ότι απλά την είδα να μην έρθω στο επεισόδιο. Αυτό το πράγμα είναι το από κάτω κείμενο σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί δεν το λέμε τόση ώρα. Γιατί το κάτω κείμενο το λέω. Τη σέβει το κάτω κείμενο. Το κατάλαβα τώρα που μίλησε η Άννα, τόση ώρα που μιλάτε εσύ και η Μαρία. Δεν έχει διαφανεί κάτι τέτοιο. Αυτό είναι όλο. Ότι εγώ το παράπονο μου είναι ότι δεν ήρθε κάποια κοπέλα πραγματικά να μου πει είσαι καλά. Αυτό είναι όλο. Δεν θέλω να πω κατηγορώ, απλά έχω ένα παράπονο. Αυτό είναι. Λοιπόν, πες μας, είσαι μαμά. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά σου, πού βρίσκεσαι, τι σκέφτηκες, γιατί θα πρέπει να βαθμολογήσουν τα κορίτσια. Λοιπόν, καταρχήν δεν μπορούσα να με φανταστώ μαμά, ξεκινήσουμε από αυτό. Αν λοιπόν με φανταζόμουν μαμά, δεν ξέρω αν θα πείσω τους κριτές κυρίως, έχω ένα γιο 5, πάω στο αγαπημένο μου μαγαζί εστιατόριο στο Queens της Νέας Υόρκης. Α, είμαστε στη Νέα Υόρκη. Είμαστε, λοιπόν. Ναι, είναι και η οικογένειά μου, το Oasis Cafe, να τους δώσουμε και πάρα πολλά φιλιά. Δεν θα στείλουμε εμείς φιλιά στη Νέα Υόρκη, το συζητάμε. Oasis Cafe. Oasis Cafe. Βέβαια και σε όλους τους Έλληνες της Αμερικής, γιατί μας παρακολουθούν. Και σε όλους τους Έλληνες της Αμερικής. Σε όλους. Λοιπόν, κάνω εκεί ένα birthday party που είναι το theme είναι jungle. Έχουν και ένα φανταστικό κήπο, οπότε ξέρεις, είμαστε... Βολεύει. Βολεύει πολύ. Θα έχουμε και τον Ταρζάν, θα έχουμε και παιχνίδια, θα έχουμε μουσική. Η Τζέιν. Η Τζέιν νομίζω απουσιάζει, γιατί και αυτή έχει κάποια παράπονα πολλά από τον Ταρζάν, γι' αυτό θα απουσιάζει από το... Α, κρίμα. Κρίμα, ναι. Και ήταν καλό κορίτσι. Ωραία. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Και κοίτα τώρα που πέσες στη Νεοϊορκέζα, όπου προφανώς ξέρει και το Oasis Cafe, ας πούμε, εκεί την τελική λογικά, ομογένεια, δεν ξέρω. Να τη ρωτήσουμε. Σοφία. Γενικά δεν έχω κυκλοφορήσει Queens. Α, okay. Γιατί. Ναι. Δεν ξέρω. Πού κυκλοφορείς. Πιο πολύ Manhattan, Brooklyn. Πώς το είπε. Ναι. Manhattan και Brooklyn. Ναι. Η κοπέλα. Ναι. Okay. Παλιά ζωή τώρα. Εντάξει. Ναι. Είναι πασίγνωστο πάντως. Αυτό το μαγαζί υπάρχει 40 χρόνια. Είναι το μεγαλύτερο ελληνικό μαγαζί στο Queens. Καλή. So you should have known Oasis Cafe. Έχεις βάλει άσο. Ναι. Why? Πάντα λέω την αλήθεια. Είναι το μεγαλύτερο μου θέμα στη ζωή μου. Και η αλήθεια είναι, δεν μ' αρέσει τίποτα. Μάλλον θα έπρεπε να προσθέσω κάνα σεμεδάκι, για να μου βάλεις παραπάνω βαθμό. Καλά, έτσι θα ήσουν και πιο sexy, πιο chic. Ξέρω, δεν μπορεί. Είναι κάτι προσωπικό, οπότε δεν πρέπει να φρικάρεις. Απλά... Δεν φρικάρω καθόλου, αγάπη μου, και εγώ φρικάρεις μια παρατήρηση. Φρικάρεις αγάπη μου, δεν σε ξέρω και ακόμα το παίρνεις προσωπικό. Δεν το παίρνω καθόλου προσωπικά. Τέλος πάντων. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα my humor, you know, that's your problem. I don't think it's humor, I think it's rude. It's... Αφήστε που είμαστε στην Ελλάδα, δεν το πιστέψτε, αλλά βγαίνει στην ελληνική επικράτεια το show. Παρακολουθούν και έξω. Δεν λέω όχι. Αλλά όμως... Μπορώ να έχω το floor. Thank you. Το κόκκινο δεν ταιριάζει με το άλλο κόκκινο. Δεν μ' αρέσει η μίξη με τα λεοπάρ. Και μπορώ να εκτιμώ κανένα mix με animal print, αλλά δεν μ' αρέσει. Η μπλούζα με το σκόρτ, έτσι, είναι πολύ 2014 προάστια Αμερική.
και δεν έχει ροή. Μπλα, 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 μπλα. Δεν μου δίνει μαμά. Thank you very much. Okay. Thank you. You're welcome. Next. Πού βρίσκομαι? 2 είναι ο μέσος όρος. Εντάξει.